θέμα μας είναι κυρίως ο Παλαμίδης, αυτός ο άγνωστος ήρωας. Και όχι μόνο ήρωας. Στρατηγός, μηχανικός, γιατρός, αστρονόμος, τα πάντα. Γι' αυτό το λέμε και πάνσωπο. Θα μας τα πει η Ελένη που τον έχει μελετήσει ιδιαιτέρως. Αλλά για να πούμε λίγο στο πνεύμα της εποχής, θα σας κάνω εγώ μια μικρή εισαγωγή περί Τροϊκού πολέμου. Πράγματα που ευτυχώς μας τα έχει διασώσει ο Όμηρος, διασώθηκαν τα βιβλία του, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, και όσο και να τα διαβάζουμε αυτά τα κείμενα, όλο και κάτι καινούργιο ανακαλύπτουμε. Βέβαια, είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, αχαιοί τε Τροές, οι αχαιοί και οι Τροές, γενικώς έτσι αναφέρει ο Όμηρος. Και όλα αυτά γιατί, για την ωραία Ελένη, και για τον έλεγχο των στενών. Βόσπορος, Ελίσποντος, όποιος ελέγχει αυτά τα στενά, είχε και όλο το εμπόριο πάνω με όλο τον εύξηνο πόντο, το χρυσό μαλλοδέρας, θυμηθείτε, πάνω στη Γεωργία. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, τα συμφέροντα ήταν τέτοια που υπαγόρευσαν αυτή τη μεγάλη διαμάχη. Δεκαετής πόλεμος. Και σήμερα κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα πετρέλαια και να δούμε πού θα οδηγηθούμε με τα καινούργια αυτά δεδομένα. Έχουμε λοιπόν από τη μία την Ελλάδα και από την άλλη τη Μικρά Ασία, Έλληνες από εδώ, Έλληνες από εκεί στην ουσία, και θα δούμε λίγο τοπονύμια και αρχηγούς. Ο μεγάλος λοιπόν εμφύλιος πόλεμος, αχαιοί και Τρόες, από την πλευρά των αχαιών πολεμούν όλη η Πελοποννήση, η Στερεά Ελλάς, η Θεσσαλία, η Ήπειρος με ερωτηματικό, γιατί αναφέρει μέσα την Δοδόνα, Δοδόνη, αλλά είναι, λέει, υπερευή, και θα δούμε σε ένα χάρτη μετά που τον έχουν προς τα βόρεια της Θεσσαλίας, τον Βουνέα. Η νήσι του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Και από την άλλη πλευρά είναι οι Τροάς, οι Τροές, με τους Δαρδάνους μαζί, είναι και Θράκες, είναι και Πέονες, πάνω από τη Μακεδονία, αυτό που είναι σήμερα Σκόπια, Κόσοβο, εκεί. Είναι η Λάρισα της Μικράς Ασίας, που κατοικούν εκεί, λέει, πελασγοί, κοντά στη Σμύρνη. Είναι η Φρυγία, η Μυσία, η Παφλαγωνία, η Λυκία, η Καρία, τα γνωστά γεωγραφικά διαμερίσματα της Μικράς Ασίας. Όλη λοιπόν η Μικρά Ασία στην ουσία και με την Ελλάδα απέναντι. Αν διαβάσουμε λίγο την Ιλιάδα, εκεί που αναφέρει τους αρχηγούς του κάθε εξτρατευτικού σώματος, της κάθε πόλεως, της κάθε περιοχής, του κάθε νομού, όπως σήμερα οι νομοί ίδιοι είναι, να δείτε τι πόλεις περιγράφει. Και δυστυχώς δεν τα μελετάμε εμείς οι Έλληνες αυτά, τα μελετούν οι ξένοι, θα τα δείτε σε λίγο σε ξένο χάρτη. Για τη Βιωτία μόνο ένα παράδειγμα, αρχηγοί, λέει, είναι ο Πινέλαιος και ο Αρκεσίλαος. Έχει και άλλα τρία ονόματα γιατί είναι πάρα πολλές οι πόλεις, 29 πόλεις απαριθμοί στη Βιωτία. Ηρίοι, Αυλίδα, Σχήνος, Σκόλος, Ετεωνός, Θέσπια, Θεσπιές, Γραία, Μικαλισσός, άγνωστα σήμερα, Ηλέσιον, Ερυθρέ, Κριακούκι, Ελαιώνα, Ήλι, Πετεώνα, Οκαλέη, Μεδεώνα, Κόπε, Εύθρησης, Θύσβη, Κορώνια, Αλίαρτος, που την έχουμε και σήμερα, Πλατεές, Πλάτεα, Υποθήβες, η Θήβα, Οχιστός, Άρνη, Μίδια, Νίσα, Ανθιδόνα. Είναι τέτοια τα τοπονύμια που πρέπει να είναι άγνωστα και στην κλασική εποχή, γι' αυτό λέμε ότι ο Όμηρος είναι πολύ πιο πίσω από τον 8ο αιώνα. Να λοιπόν ένας ξένος χάρτης που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που μελέτησαν κάποιες περιοχές και έχουν βάλει και τους αρχηγούς. Οι αχαιοί λέγονται και Δαναοί και Αργοί. Και εδώ έχουμε ένα πίνακα με όλους τους αρχηγούς, την κύρια πόλη που εκπροσωπεί και το πόσα πλοία έχουν. Λοιπόν, ο Αγαμέμνονας της Μυκήνας, 100 πλοία. Αχιλλεύς είναι οι Μυρμιδόνες από τη Φθία, αυτοί ονομάζονται και Έλληνες, τοπικά. 50 πλοία. Ο Αίας Λοκρίδα, αυτοί ονομάζονται και Πανέλληνες. Να λοιπόν, που για πρώτη φορά συναντάμε Έλληνες και Πανέλληνες. Ο Ιδωμενεύς από την Κρήτη, και η Κρήτη αναφέρεται ως 100 πόλεις, άρα είναι μια Κρήτη πριν την καταστροφή της Θήρας.
Έχουμε μια Κρήτη να σφίζει από ζωή, γεμάτη πόλης, 80 πλοία. Ο Ιδωμενέος έχει τον δείκτη ως γραμματέα, ο οποίος βγάζει κάθε μέρα εφημερίδα, όπως τα ακούτε, εφημερίδα, δηλαδή επί της ημέρας το τι έγινε, και έχουν βρεθεί κείμενα του, αποσπάσματα του δίκτυος, και μάλιστα, αν το διαβάσουμε, προσθέτουν πράγματα, όπως θα δούμε παρακάτω, στον Όμηρο. Ο Μενέλαος Λακεδαίμων, η οποία Λακεδαίμων είναι διαφορετική από τη Σπάρτη και ονομάζεται Χίλη και Κιτόεσα. Κιτόεσα σημαίνει ότι έχει μεγάλα ψάρια. Δηλαδή, δεν ήταν κάτω, ήταν σε εκβολές του Ευρώτα, που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος τώρα, ο Σπυρόπουλος, και είναι, λέει, η Πελάνα, και τότε, όσες προσκώσεις έχουν γίνει τώρα για να φτάσει κάτω η θάλασσα στη Λακωνία, ήταν τότε, λοιπόν, θάλασσα και λίμνη, Λάκε Λέικ. Ο Αγαπίνορ με τους Αρκάδες, 60 πλοία, Πινέλεος, η Βιωτία, 50 πλοία, Τλιπόλεμος, η Ρόδη, 9 πλοία, ο Οδυσσέος με τους Κεφαλήνες, 12 πλοία, Ελεφίνορ, Άβαντες, είναι η Εύβοια, 40 πλοία, Πρόθωος, Μάγνητες, στη Μαγνησία έχουμε πάρα πολλά μέρη και αρχηγούς, ο Σχεδίος με τη Φωκίδα, που αναφέρει πολλές πόλεις εκεί για τη Φωκίδα, και δεν γνωρίζει τους Δελφούς, ο Όμηρος, γνωρίζει την Πιθώνα, δηλαδή το παλαιότερο όνομα των Δελφών. Πόσο πίσω πάμε. 40 πλοία, ο Αίας μαζί με τους Αθηναίους, η Σαλαμίνη μαζί με τους Αθηναίους, ο Μενεστεύς, ο Γουνεύς, η Περεβή, που αναφέρεται η Δοδόνη, είπαμε, η Δυσχήμερος μάλιστα, ο Ποδαλήριος και ο Μαχάων, τα τέκνα του Ασκληπιού από τα Τρίκαλα, η Τρίκη με 30 πλοία, ο Διομήδης από το Άργος, 80 πλοία, ο Ορχομενός, ο Ασκάλαφος, στο Δουλήχιον, ο Μέγης, στην Πύλο, ο Νέστορ, 90 πλοία, ο Θώας, στην Αιτωλία, η Ολκός, ο Εύμηλος, στη Σίμη με 3 πλοία ονειρεύς, η Κός, η Νίσχυρος, η Κάσος, 30 πλοία με τον Άντιφο, Ευρύπυλος το Ορμένιον στη Μαγνησία, Πολυπίτης Ελασσόνα, Πρωτεσίλαος στη Μαγνησία και αυτός, Αμφίμαχος στην Ήλιδα, Φιλοκτήτης και αυτός στο Πύλαιο. Συνολικά λοιπόν απαριθμούνται πλοία, νίες, η ναύση της Νιός, 1250. Και λέει το κείμενο κάπου ότι ερέτε ενεκάστο, δηλαδή κοπηλάτες στο κάθε πλοίο ήσαν πεντίκοντα, άρα μιλάμε για πεντικόντορους. Πεντικόντορους. Εν δε εκάστη νιή 120 βαίνων. Έβαιναν πάνω σε κάθε πλοίο 120 συνολικά, 50 κοπηλάτες και οι υπόλοιποι πεζοναύτες. Άρα, αν τα πολλαπλασιάσουμε όλα αυτά, το 120 με το 1250, πάμε για 140.000 στρατό, εκστρατεία. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο δείκτης αναφέρει και τον Παλαμίδη ξεχωριστά, γιατί ο Όμηρος δεν αναφέρει καθόλου τον Παλαμίδη, θα πούμε γιατί, με 12 λέει πλοία. Λοιπόν, οι Τρώες από την άλλη πλευρά, ο Έκτορ στους Τρώες, ο Ενίας που ξέρουμε που πήγε, τον έχουν οι Ρωμαίοι εκεί για αρχηγέτη, οι Δάρδανοι, από τη γενιά του Δαρδάνου είναι όλοι αυτοί, Ακάμας στους Θράκες, ήταν οι Θράκοι, ήταν και οι Κίκονες εκεί κάτω στα νότια της Θράκης, κοντά στη Σαμοθράκη, ο Έφημος, οι Λύκοι με τον Σαρπιδόνα και τον Γλάφκο, η Λάρισα, είπαμε, κοντά στη Σμύρνη, ο Υπόθωος, και εκεί είναι η Πελασγή, Πέονες, Πυρέχμης, ο Φόρκης στους Φρύγες, ο Άντιφος στους Μέονες, Παφλαγόνες, Πυλεμένης, η Μυσία και η Καρία. Υπολογίζεται ότι 100.000 στρατιώτες ήταν από την άλλη πλευρά. Να τα λοιπόν και εδώ, περίπου που είναι η Μεωνία, η Λάρισα, η Μυσία κτλ. Τους Λυκείους με τον Σαρπιδόνα να τους κρατήσουμε για μετά, γιατί ένα τέτοιο αιχμάλωτο τέτοιος Οδυσσιάς και την έφερε στο Παλαμίδι. Σημειώστε τους αυτούς. Άλιστα. Λοιπόν, και τελειώνω κάνοντας μια εισαγωγή τώρα στον Οδυσσέα, που ο ίδιος μπροστά στον Αλκίνο συστήνεται. Ο Οδυσσέας ονομάζεται από την αρχή της Οδύσσειας πολυμήχανος, πολύτροπος, και λέει, είμαι ο Οδυσσέας ο Λαερτιάδης, ο γιος του Λαέρθη. Ως πάση δόλη συνανθρώπιση μέλο,
με μέλη κάθε ανθρώπινος δόλος. Είναι ο αρχηγέτης λοιπόν της δολιότητος, καλά το μεταφράζω. Και μεφ μου, κλαίος ουρανό νίκη, και η δόξα μου φτάνει στον ουρανό. Αλλά η δόξα ενός άλλου ήταν στον ουρανό και τον φάγανε. Λοιπόν, απολαύστε τώρα την Αλένη την Κουλιζάκη.